Και καθώ το θερμόμετρο ανεβαίνει στα Χανιά, στο λιμάνι τη Σούδα, κατέπλεψε το πρωί το αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών Gerald Ford, που βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο τη ομπρέλα ασφαλεία μετά το ξέσπασμα τη κρίση στη Μέση Ανατολή Ελικά Ε, ξανά Σούδα, λοιπόν, το αεροπλανοφόρο, το οποίο προσέγγισε στον προβλήτα K14 τη Νατοική Βάση. Ε, και να δούμε τα χαρακτηριστικά πρώτα απ' όλα, γιατί νομίζω ότι ζαλίζουν τα νούμερα. Μιλάμε λοιπόν για ένα αεροπλανοφόρο μήκου 330. 37 μέτρων εκτοπίσματο 100.000 τόνων. Το πλήρωμα πάνω μπορεί να είναι πάνω από 6.000-6.700 άτομα. Επίση, είναι, είναι το πρώτο mm. τη κλάση του. Φέρει δύο πυρηνικού αντιδραστήρε, ηλεκτρομαγνητικό σύστημα εκτόξευση αεροσκαφών και μια σειρά άλλων καινοτομιών. Αναπτύσσει ταχύτητα 30 κόμβων και μεταφέρει mm. 75 αεροσκάφη πάνω. Τώρα, μετέχει στο επιχειρησιακό... πρόγραμμα για την ασφάλεια τη ναυσιπλοεία. Εδώ βλέπουμε και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, το οποίο είναι κρίσιμο μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη. Σε μια επιχείρηση προστασία. Ό,τι mm. αφορά λοιπόν το επιχειρησιακό, είπαμε και προηγουμένω ότι ξανά μπαίνει. Τι θα πει ξανά μπαίνει, ήταν και πριν από περίπου 20 μέρε. Δύο φορέ το λιμάνι τη Ούδα, και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά. Ε, μετέχει λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα που αφορά στην προστασία των εμπορικών πλοίων από του Χούθη στην Αραβική θάλασσα. Ε, και είναι, όπω είπαμε, μια επιχείρηση προστασία η οποία βρίσκεται και σε τελική ευθεία. Σε ευχαριστούμε, Έλλη.